Μας και από εδώ και μπρος πραγματικά θα πορευτούμε μαζί, γιατί ασταμάτητα θα έρχονται καινούργια κομμάτια στις μεγάλες συλλογές που έχει η εταιρεία Naxos. Και σήμερα, εκτός από, καλά, σε αυτούς που μπαίνετε στο Instagram έχετε δει ότι έχω ανεβάσει ήδη φωτογραφία, γιατί δεν ήξερα ποια πέδιλα να φορέσω σήμερα. Καλά, φορούσα και εύκολο ρούχο. Όταν φοράς ένα μονόχρωμο, είναι πάρα πολύ εύκολο να επιλέξεις αν θες να παίξεις με χρώματα, αν θες να πας λίγο πιο κλασικά, αν θες να βάλεις γόβα, αν θες να βάλεις πέδιλο. Αλλά τώρα πια νομίζω ότι μόνο πέδιλα θέλω να φοράω. Δεν ξέρω εσείς σε ποια φάση είσαστε. Και σκεφτόμουν λοιπόν πόσο ωραία έρχεται και κλείνει ένα σύνολο, κουμπώνει, όταν εκτός από τα παπούτσια έχεις βρει και το κατάλληλο τσαντάκι. Το τσαντάκι χαρίζει πολύ και ξέρω ότι πολλές φορές δεν μιλάμε. Μπορεί να τα δείχνουμε στο πλάνο, αλλά μιλάμε κουβέντα. Δείτε πώς φοντάρει λοιπόν και πώς ουσιαστικά αλλάζει όλη η εικόνα, ευχαριστώ, με ένα μικρό τσαντάκι, πολύχρωμο, με υπέροχα χρώματα επάνω, πάνω σε ένα απλό άσπρο ρούχο. Όπου πραγματικά και το κλείνει, το κλειδώνει, το ολοκληρώνει και συγχρόνως δίνεις μια πινελιά άλλη, ρε παιδί μου. Εγώ σήμερα, ας πούμε, θα το συνδύαζα με το άλλο τσαντάκι που κρατάω στο χέρι μου, το οποίο επίσης είναι πολύ εύκολο. Α, το βλέπετε. Είναι μονόχρωμο και έχει μόνο κάποιες πολύ ωραίες μεταλλικές λεπτομέρειες γύρω-γύρω. Το τσαντάκι, λέω. Άσχετα με το παπούτσι που το πέδιλο που διάλεξα με φώναζε από μακριά ότι ό,τι και να λες, Ελένη μου, σήμερα εμένα θα φορέσεις. Και φυσικά εκείνο διάλεξα. Γιατί? Πρώτον, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το χρυσό και γι' αυτό και σήμερα έχει φέρει πολλές επιλογές πέδιλα στο χρυσό, που δεν είναι και το χρυσό το ξανθό χρυσό, είναι το ζεστό, αυτό που κάνει και λίγο, έχει και λίγο πινελιές καφέ, στα δικά μου μάτια όμως. Γιατί αν δεν μπει ειδικός να μας πει, εγώ έτσι το βλέπω πολύ ζεστό. Και λέω με το ωραίο μου μαύρισμα που θα έχετε κι εσείς σε λίγο καιρό, πώς θα στράφτουν. Λοιπόν, για να μην μπερδευτώ και ξεχαστώ, κορίτσια μου, εσείς που μας βλέπετε, αγαπημένες μου φίλες, που δεν υπάρχουν σήμερα μόνο πέδιλα, δεν υπάρχουν μόνο γόβες, υπάρχουν εννοείται όλα τα είδη που θέλει μια γυναίκα να φορέσει, από τα αλάνθαστα, άχαστα, εύκολα, πραγματικά τα αγαπημένα παπούτσια κάθε γυναίκας οποιαδήποτε ηλικίας, που μπορεί να το συνδυάσει με οτιδήποτε ρούχο και φορώντας το, να ξεκινήσει τη μέρα της πρωί, να φτάσει βράδυ, να μην έχει κουραστεί, να κάνει μια αλλαγή. Στο τσαντάκι θέλεις, στο να βάλει ένα σακάκι, στο να βγάλει το σακάκι. Καλή ώρα, εγώ φορούσα ένα πολύ ωραίο στενό φόρεμα, αλλά λέω, όχι, ας βάλουμε και ένα σακάκι λίγο. Είμαστε σε ώρα υπηρεσίας γραφείου για μας, αυτή είναι η δουλειά μας. Εσείς όμως μπορείτε να παίξετε όπως θέλετε. Ή, να, αν δεν μιλάμε για τέτοια παπούτσια αυτή την περίοδο, πότε θα μιλήσουμε, ρε παιδιά? Επίσης πολύ εύκολο και ωραίο. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε σε λίγο. Αν θέλετε να είστε έτοιμες, οργανωμένες, γιατί άσχετα με τα τρία δώρα που σας γράφω για πέδιλα, τα οποία μόνοι σας θα διαλέξετε, θα μπείτε στο nakt.gr, θα δείτε και όταν θα κληρωθείς θα πεις, Ελένη, ξέρω να το στείλω και φωτογραφία κατευθείαν στα Nakt και το έχεις. Αλλά εκτός από εσάς, λέω, υπάρχουν και άλλες γυναίκες που θα κερδίσουν. Θα είναι έτοιμες, θα μας πει για γλέντια. Είσαστε έτοιμοι να βγείτε? Είσαστε έτοιμοι να υποδεχτείτε το καλοκαίρι? Πολύ ωραία. Μπείτε και στο nakt.gr να δείτε πώς θα περάσετε τις μέρες σας, αλλά ανάλαφρα, όμορφα, θηλυκά ή τέλος πάντων όπως εσείς επιθυμείτε, μιας και η τεράστια συλλογή που συνεχώς ανανεώνεται και ανανεώνεται και ξανανανεώνεται της Nakt, εννοώ, μπορεί να σας κάνει να βρείτε και τα δικά σας σχέδια που θέλετε να έχετε στην ντουλάπα σας. Και λέω που θέλετε να έχετε στην ντουλάπα σας, γιατί κάθε χρόνο, όπως έχουμε πει, εκτός από τα παπούτσια τα βάζω-βγάζω που λέω κι εγώ, που είναι κάποια συγκεκριμένα παπούτσια που όλοι τα έχουμε και που δεν φτουράνε. Έχουν ημερομηνία λήξης. Τα άλλα, ποτέ δεν σταματάμε να τα χρησιμοποιούμε και να τα φοράμε, αναλόγως το πώς θέλουμε να είμαστε. Το παπούτσι μας, το πέδιλό μας το ωραίο, η ειρήνη μου, το ωραίο μας το ψιλοτάκουνο, αυτό που θα βάλουμε σε κάποια ειδική περίπτωση. Δεν πρόκειται να πάθει κάτι. Γιατί το χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένα πράγματα. Πάμε, ερχόμαστε, το ξαναβάζουμε στη θέση του και είτε φέτος, είτε σε 5 χρόνια, είτε σε 10, είναι εκεί και μας περιμένει. Να ξαναανέβουμε επάνω και να ξανανιώσουμε. Τη έλεγα προηγουμένως, μου λέει, σήμερα είσαι στα πολύ ωραία. Της λέω, Ειρήνη μου, θα το πιστέψεις, για σένα φτιάχτηκα. Και μου λέει, γιατί? Λέω, σκεφτόμουν, λέω, θα έρθει το κορίτσι μου και θα μου φέρει τόσα ωραία πράγματα. Ας ξεκινήσω με το τι να βάλω που να μην με δεσμεύει. Λέω, θα βάλω ένα απλό λευκό φόρεμα. Το βάζω και ήδη με το που βάζω το πέδιλο από κάτω, αρχίζω να αισθάνομαι, τις λέω, διαφορετικά. Οπότε μετά αρχίζω και έχω ιδέες να κάνουμε το μαλλί έτσι. Να κάνω και το μακιγιάζ μου λίγο αλλιώς. Και έτσι ανεβαίνει και η δικιά μας ψυχολογία. Δηλαδή, θα μου πεις,
Εντάξει, όλα δεν γίνονται, αλλά κάποια πράγματα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις μόνος σου τον εαυτό σου να αισθάνεται καλύτερα. Αυτά και κλείνω με τα δικά μου. Σε ευχαριστώ λοιπόν που ήρθες. Εμείς ευχαριστούμε. Ήρθαμε σήμερα πρώτη παρουσίαση γυναικεία. Δεν ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε σήμερα για να φέρουμε. Κατάλαβα. Γιατί από τη μία παρασυρώμαστε κι εμείς με τα πολύ εντυπωσιακά και τα ψηλοτάκουνα και τα χρώματα και τα στρας. Από την άλλη θέλαμε να συνδυάσουμε και διαφορετικές προτάσεις και στυλ παπουτσιών. Γιατί τα ψηλοτάκουνα είναι υπέροχα, όλες τρελνόμαστε γυναίκες. Αλλά χρειαζόμαστε και άλλα παπούτσια και έχουμε πάρα πολύ ποικιλία και στις υπόλοιπες. Στα υπόλοιπα στυλ, όπως είναι ας πούμε οι καθημερινές ηγόβες, οι ξόφτενες, που σιγά σιγά θα τις δείξουμε και πιο μετά, οι εσπαντρίγες, τα sneakers που πλέον βγαίνουν σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Αυτά τα παπούτσια δεν ήταν να τα αγαπήσω και νομίζω και όλοι μας. Τελείωσε. Αυτά είναι το πιο αγαπημένο που μπορεί να έχω στην ντουλάπα μου, γιατί το σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Γιατί? Γιατί ρε παιδί μου με ξεκουράζει. Αφενός και αφετέρου, δεν ισχύει αυτό που παλιά λέγαμε. Ότι είσαι αθλητικά ντυμένη, βέβαια. Ακριβώς, ναι, καθόλου. Ναι, ναι. Το φοράς και με κοστούμι. Το παντελόν, το κοστούμι σου, το λευκό. Το ό,τι θέλεις. Τα φορέματά σου, ό,τι θες. Και βάζεις αυτό από κάτω και είσαι. Και πραγματικά να πετάς. Είσαι και με στη μόδα. Και πραγματικά ρε παιδί μου, κολλάει παντού. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το μαγικό. Ναι, κολλάει με τα πάντα. Κολλάει. Και βολεύει πολύ αυτό που λέμε. Βέβαια τώρα έχουμε έρθει με πάρα πολλά χρώματα διαφορετικά, ειδικά του Steve Madden, τα sneakers. Σε λεβάντα, σε lime, σε πολύχρωμα. Αυτό, για παραδείγματος χάρη, είναι το. Κάνει το συνδυασμό του Pride, γιατί ο Steve Madden γενικά τον απασχολεί πάρα πολύ να είναι για τη διαφορετικότητα και στηρίζει αυτή την κουλτούρα. Οπότε έχει κάνει αντίστοιχο sneaker που έχει τα χρώματα της σημαίας του Pride. Και βγαίνει μέχρι 42, οπότε μπορεί να το πάρει όποιος θέλει αυτό το sneaker. Εσπαντρίγες και πιο κλειστές για την εποχή, για κάποια η οποία θέλει να είναι σταθερή. Αυτή ας πούμε κάνει και πέδιλο, δεν είναι ένα στράγαλο. Πολύ ωραία σπαντρίγια, πλεχτό όλο. Ελάλαφρυ! Γενικά εγώ συνειδητοποίησα, γιατί χθες είχαμε και το Instagram Live, ότι ενώ εμείς νομίζουμε ότι οι γυναίκες δεν είναι έτοιμες για τα πολύ ανοιχτά, μας ζητούσαν και flats ανοιχτά παιδιλάκια, τα σανταλάκια τα καλοκαιρινά, που εμείς τα κλασικά. Τα έχουμε στο μυαλό μας για πιο μετά, ας πούμε, να τα δείξουμε. Γιατί? Δεν ξέρω, νομίζω στην ότι... Στην Ελλάδα είμαστε. Ναι, αλλά ξέρεις, πάμε λίγο με ένα tempo κι εμείς οι εταιρείες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, τα sneakers πουλάνε πολύ σαν κωδικός, γιατί είναι το κλειστό. Εννοείται. Αλλά εν τέλει οι γυναίκες θέλουν να δουν και τα επόμενα που θα αποφασίσουν τι θα πάρουν. Οπότε σκέφτομαι και την επόμενη φορά που θα έρθουμε να φέρουμε και ανοιχτά και καλοκαιρινά. Να φέρουμε. Τώρα ναι. Που τα είδα όμως μπροστά μου, θέλω να πω. Πόσες φορές σου έχω στείλει χαιρετίσματα με το μυαλό μου όταν πάλι θα αποβάζω κάτι μονόχρωμο, ό,τι και να είναι φόρεμα, παντελόνα, δεν έχει σημασία. Και από κάτω κάνω κέφι μόνη μου, παίρνω ένα χρώμα, ας πούμε αυτό το baby blue που εγώ το λατρεύω, είναι πολύ αγαπημένο μου χρώμα. Που λέει τώρα η άλλη, ρε εσύ τι γόβα, πώς θες ήρθα να πάρει. Και όταν το βλέπεις το φοράω και λες, ναι ρε εσύ, πώς πήγαινε. Δηλαδή αυτό τώρα θα μπορούσα να το είχα βάλει. Καλά, τα έχω ξαναβάλει, εγώ το έχω βάλει αυτό με λευκό, αλλά δεν θυμάμαι με παντελόνα, με τι. Το ροζάκι και αυτό το έχω βάλει, πάλι με μονόχρωμο. Γιατί πραγματικά με εντυπωσίαζε πολύ. Και πολλά άλλα χρώματα. Γη, ένα σουέτ, αυτή η βάλα. Είναι ένα κωδικό ο οποίο νομίζω έχει 14 αποχρώσεις. Δηλαδή, ό,τι βγόβα θέλει, τη βρίσκει. Και αυτέ είναι πολύ ωραίε βγόβε. Οι οποίε είναι για την εποχή, γιατί είναι για όλη μέρα, επειδή έχουν αυτό το τετράγωνο, μισό λεπτό να το δείξουμε, το τακουνάκι που είναι για all day σου, δηλαδή το φορά όλη μέρα. Έχουν και αυτό την πολύ ωραία αγκράφα μπροστά. Δίνει έτσι κάτι, το κάνει πιο κομψό και πιο έτσι elegant. Και υπάρχουν σε πάρα πολλά χρώματα. Το φούξι, ας πούμε, ένας κωδικός ο οποίος αρέσει πάρα πολύ. Σε ένα υπέροχο πράσινο, αυτό του γρασιδιού που λέω εγώ, το οποίο είναι ένα χρώμα που είναι πάρα πολύ τάση φέτος, όπως είναι πάρα πολύ τάση και το φούξια. Το φούξια, το hot pink που λέμε, το βλέπουμε πάρα πολύ στους οίκους, το βλέπουμε σε όλους τους σχεδιαστές. Πολύ. Και δείτε και στα πέδιλα, αυτό που πήρα εγώ σε χρυσό. Πώς το λες αυτό το χρυσό? Δεν είναι το αυτό, χρυσό είναι το ψυχρό, είναι το ωραίο. Ναι, μπράβο. Είναι το ζεστό. Γι' αυτό μου άρεσε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσες επιλογές στο ίδιο πέδιλο και πόσες ακόμα υπάρχουν, έτσι. Απλά εγώ τι έκανα τώρα, κόλλησα με το κόκκινο μανό μου που πολύ μου αρέσει όταν έχει μαυρίσει το πόδι και λέω πού να παίξω στα χρώματα, θα μπερδευτούμε. Έπρεπε να πάω λοιπόν ή στο ασημί ή στο χρυσό. Και πήγα σε αυτό το χρυσό το οποίο μου κάνει και πιο. Πώς το είπες πάλι? Μπρόνζ. Ναι, μωρέ, μπρόνζ. Έτσι απλά και ωραία. Τέλος πάντων, αυτό το ζεστό χρυσό που λέω κι εγώ. Μόνο και μόνο για το μανό, Ιδάλλως, έτσι όπως είμαι ντυμένη, όλα θα μπορούσα να τα βάλω τα χρώματα. Και είναι αυτό που λέω. Παίρνεις ένα με χρώμα
Και από πάνω παίξε με μονοχρωμία, όχι με άσπρο, Sony και Ντέ, ό,τι θες. Κοίταξε σήμερα, ας πούμε, τι ωραία. Ναι, έχει συνδυάσει την πορτοκαλί φουστίτσα. Μην κοιτάτε και πείτε τώρα, αχ, το συνδύασε με το από πάνω. Καμία σχέση. Δείτε τι ωραία που ταιριάζει η πορτοκαλί φουστίτσα με το πολύ ωραίο πράσινο ανοιχτό. Ναι. Και παρότι έχει και εσύ κόκκινο νυχάκι βαμμένο, δεν το φοβήθηκε το πιο ψυχρό που είναι το πράσινο. Όχι, δεν το φοβήθηκα. Καλά το έκανε. Λοιπόν, επειδή γενικά την άνοιξη είναι μια εποχή που πειραματιζόμαστε στα χρώματα. Ναι. Οπότε μπορούμε λίγο να κάνουμε. Βέβαια, κάπως πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια. Δηλαδή, εγώ σκέφτηκα ότι έχω πράσινο πουκάμισο, οπότε έβαλα πράσινο παπούτσι για να μην είναι και πάρα πολύ παράτερο. Οπότε είμαι στη διχρωμία. Μπορούμε να πειραματιζόμαστε με τέτοιους συνδυασμούς. Δηλαδή, να βάλουμε το παπούτσι μας να συνδυάζεται είτε με το κάτω μέρος του ντυσίματος, είτε με το πάνω, και να χρησιμοποιούμε άλλη μια απόχρωση για να είμαστε και πιο βέβαιες ότι δεν κάνουμε τριχρωμία και ενδεχομένως στην τριχρωμία αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα. Εγώ μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Όσο θα περιμένω τώρα, θέλω να με πάρετε τηλέφωνο και θα ήθελα να με πάρετε τηλέφωνο από ένα μέρος που να μην έχει ΝΑΚ. Αρχικά, για αρχή, θα ήθελα δηλαδή κάπου, οπουδήποτε, μη μου πείτε από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, γιατί εσείς εξυπηρετήσετε καταπληκτικά. Βέβαια, με το ΝΑΚ.gr όλοι εξυπηρετήσετε. Απλά δεν έχετε αυτό το της βιτρίνας που πας και βάζεις, βγάζεις παπούτσια. Θέλω να μου πεις λοιπόν, αν μπω τώρα στο ΝΑΚ.gr, που πολύ θα ήθελα να το πατήσω το κουμπάκι μου και να δω τι θα δω. Ναι. Τι θα δω, αυτά υπάρχουν και υπάρχουν και άλλα. Τι, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν τώρα, δεν θυμάμαι τώρα τον ακριβή αριθμό των κωδικών, γιατί έχουμε και συνέχεια παραλαβές. Άμα μπει στη γυναικεία κατηγορία, έχει Spring Summer 2023 η κατηγορία, που είναι όλη νέα συλλογή και θα δουν όλα αυτά και άλλα τόσα. Και δεν υπερβάλλω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κωδικοί. Και σκέψου την επόμενη εβδομάδα, εγώ σκέφτομαι σοβαρά να μην φέρουμε κανένα ίδιο κωδικό, να φέρουμε μόνο άλλους για να είναι διαφορετικοί. Θέλω να δείξω και αυτή τη γόβα, η οποία είναι πάλι μεσαιοτακούνι. Εγώ εστιάζω λίγο σε κωδικούς οι οποίοι αρέσουν και βολεύουν κάθε μέρα, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι καλό είναι να επενδύουμε στα ψηλοτάκουνα και στα βραδινά, αλλά τα καθημερινά μας παπούτσια είναι αυτά που μας κρατάνε ξεκούραστες. Δεν φτύρουν τα πόδια μας, δεν πονάει η μέση μας. Το καλό καθημερινό παπούτσι έχει σημασία και εκεί πρέπει να δίνουμε βάση και να παίρνουμε κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κοίτα αυτό... τώρα εδώ τι βρήκα, λέει για το, το χαμηλό και παπούτσι, χρώματα, και εγώ βρήκα και άλλα χρώματα από αυτά, εντάξει, δεν τα είχα δει. Ναι, έχει πολλά χρώματα. Αυτό λοιπόν είναι μία γόβα, είναι καινούριος κωδικός, φετινός, είναι μητερή, είναι χαμηλό το πεντάρι, που αυτό είναι οκ και για τη μέση, είναι ξεκούραστο. Κάνει Μαρτίνι Χιλ και είναι πολύ ωραίο γιατί είναι ανοιχτό στο πλάι, οπότε είναι πολύ θηλυκή γόβα, ασπρόμαυρο, αυτό το all time classic σχέδιο που πάει με όλα, και σε ένα πολύ ωραίο μπλε marine, το οποίο είναι όλο μπλε, που επίσης πάει με όλα τα ντυσίματα. Επίσης να δείξω και αυτό εδώ το μιούλ, το καλά, οποίο το έχουμε... δες και το κόκκινο όμως. Δεν το είχα δει. Μη σου πω ότι σήμερα κόκκινο θα βάζα, αλλά δεν το είδα. Δεν πειράζει. Επόμενη φορά. Πω, και το κόκκινο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το μαύρο, κορίτσια μου, κλασικό, πιο κλασικό δεν γίνεται. Φανταστικά, φανταστικά. Τι μου είπες, γιατί θέλω να βγάλω και γραμμή. Ήθελα να πω για τα μιούλς εδώ, επειδή είναι, ναι, πες μου. Αυτός είναι ένας κωδικός, τα μιούλς είναι πάρα πολύ τάση. Τετράγωνο μπροστά σε υπέροχα χρώματα, όπως και αυτό το πράσινο που λέμε ότι είναι πάρα πολύ, κάνει trend για την άνοιξη. Αυτό. Αυτό ήθελα να πω εγώ για τα μιούλ. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορώ να βγάλω γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλησπέρα. Και εντωμεταξύ, κάντε like εσείς στο Instagram, μην μου ξεχνιέστε, γιατί τρεις από εσάς θα κερδίσετε. Δεν ξέρω τι να βάλω, έχω μήνυμα αυτό το πέδιλο. Το πάω, το φέρνω, το βάζω σε όλα τα χρώματα. Λοιπόν, like στο Instagram, τρεις από εσάς διαλέγετε από το nak.gr ό,τι πέδιλο σας κάνει κέφι και είναι δικό σας. Λοιπόν, αυτό το πέδιλο που φοράω εγώ, αν μου επιτρέψει, έχει και αυτό πολλά χρώματα και έχει και άλλα από αυτά που δείχνουμε, που είναι πολύ ωραίο να το δείξουμε σε πόσα διαφορετικά χρώματα. Έχει το πράσινο, έχει το ροζ, έχει αυτό το γλυκό, το μπρόνζ που σου αρέσει πολύ, έχει και ασημένιο. Το ξέρω εγώ αυτό το μπρόνζ. Σε αυτό το σχέδιο το έβαλα πριν από 2-3 μέρες εδώ μέσα και το ξανάβαλα. Γενικώς αυτό το χρώμα κάπως μου έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ γλυκό. Ναι. Είναι ήρεμο, γι' αυτό είναι ζεστό. Οπότε μια γυναίκα η οποία ενδεχομένως το δικό σου να μην μπορεί να το βάλει γιατί έχει κάποια τέλεια που θέλει να την κρύψει. Ναι. Πάει σε μια τέτοια εναλλακτική. Καλά, εννοείται. Εγώ... που έχει αυτό το δέσιμο και κρύβει την ατέλεια. Το κρατάει και... πάρα πολύ ωραία το, ναι, πόδι σου. Λέω, ναι, το έβαλα. Αλλά σήμερα που είδα αυτά, λέω, κάτσε να παίξω και με αυτά. Και το χρυσό και το μαύρο. Άλλο πράγμα τώρα. Υπέροχο. Λοιπόν, καλησπέρα σας, γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Πώς σας λένε? Λέγομαι Πινελόπη και τηλεφωνώ από τα Χανιά. Πινελόπη μου, δεν θα κάνουμε τώρα διάλογο, γιατί είσαι πολύ τυχερό κορίτσι. Κρατάμε τα στοιχεία σου, μπαίνεις nak.gr, βγάλ' το μια φωτογραφία αυτό που θες και όταν θα σε πάρουν από την ΝΑΚ, πες, το έχω έτοιμο, να το.
Να το. Και θέλω να πω τώρα ότι αν κάποια από εσάς, και θα ήθελα η επόμενη που θα με πάρει τηλέφωνο, θέλει να κερδίσει μία τσάντα, δεν έχει παρά να μπει και αυτή στο nak.gr. Δηλαδή, κοιτάξτε σήμερα πώς θα σας εξυπηρετήσω όλους. Θα λέω, τσάντα, ας πούμε, μπορώ από όλη την Ελλάδα, από ποιο μέρος θέλετε, να βγάλω την επόμενη φίλη, αλλά θα κερδίσει τσάντα. Μη μείνεις ότι εδώ πέρα εγώ έχω μόνο 12 τσάντες, γιατί αν μπεις στο nak.gr θα βρεις 212. Οπότε, είτε είναι κάτι μικρό, είτε είναι κάτι για το χέρι, είτε είναι οτιδήποτε επιθυμείς, θα το βρεις και φυσικά θα γίνει δικό σου. Κάπου εδώ πρέπει να περάσω διαφημιστικά μηνύματα. Αργωμένο με τη γραμμή. Θα ήθελα τη γραμμή για την τσάντα μας. Και αν προλάβω, αν τις προλάβω, δηλαδή να έχω δύο μαζί κυρίες, στη μία θέλω να δώσω ακόμα ένα παπούτσι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε.